Θέλω να δούμε, γιατί είναι κομμάτι της σημερινής πολιτικής επικαιρότητας και αυτό, οι δηλώσεις και ο απόϊχος της υπόθεσης με το κόμμα Κασιδιάρη, την ιστορία η οποία είναι σε εξέλιξη, τις αντιδράσεις. Τι αποφάσεις έχει για πάει. Να δούμε το βίντεο, βίντεο με τις δηλώσεις πρώτα. Πάμε να το δούμε. Ξέρεις τι αποφάσεις έχει βγάλει. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός που πρέπει να δώσει την απάντηση σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Τι είδους αντισυστημική είναι αυτή που τα βρίσκουν με το σύστημα και θέλουν να βάλουν ως επικεφαλής τους συνδυασμούς τους εισαγγελείς και δικαστές που είναι το σύστημα μέσα στο σύστημα. Εναπόκειται η κρίση στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύουμε σε αυτή. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το φυλακισμένο. Ποιος του επιτρέπει στα social media να κάνει προπαγάνδα? Εσείς. Όλη μέρα εκεί. Εγώ δεν είχα Twitter επί 2 χρόνια, γιατί μου τον μπλόκαρε το Twitter. Το Facebook. Του φυλακισμένου, ποιος του δίνει το δικαίωμα να κάνει προσελητισμό και προπαγάνδα κάθε μέρα? Εσείς. Γιατί ο Αλικάκος είναι δικός σας. Ξέρω τι λέω. Ποιος τον έβαλε στο ιατρείο, στο Δομοκό? Πείτε μου, υπουργέ μου, για να πάει στο ιατρείο ένας φυλακισμένος, κύριε συνάδελφε, πρέπει να έχει ένα βυσματάκι. Δεν μπορεί ο συμμετέχων σε εγκληματική οργάνωση να είναι στο ιατρείο νοσοκόμος. Δεν γίνεται. Κάποιος τον έβαλε εκεί μέσα. Η κυβέρνηση, φαντάζομαι. Ποιος βγαίνει φωτό με υποψηφίους? Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος συζητά μαζί τους? Εσείς, τη Νέα Δημοκρατία. Ο νέος προεδρεύοντας είναι γνωστό ότι ήταν και στην Ολυμπιακή, το σόι του στην ΕΠΑΕ, γόνος νεοδημοκρατικής οικογενείας. Ο νέος που βάζουν ανταυτού, ο Μπροστινός. Ποιος το διαφημίζει όλη μέρα στα μέσα μαζικής ενημερώσεως? Τα κανάλια που ελέγχετε. Εσείς τους ελέγχετε. Με πολύ χρήμα βέβαια. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Μωυσής. Άκουσα σήμερα και το εξής, το διάβασα και έπαθα σοκ. Από Μωυσής και Τσιτάχ, το πρώτο αγκόν της Νέας Δημοκρατίας, το λέει Αγιώργη τον Πρωθυπουργό. Έχετε πάθει παράκουση εσείς.